Σήμερα θα φτιάξουμε σπιτικό απορριβαντικό πλυντηρίου για το πλυντήριο των ρούχων. Θα χρειαστούμε μία πλάκα σαπούνι ή πράσινο σαπούνι ελιάς ή άσπρο. Γενικά μετά από εμπειρία καλό είναι να χρησιμοποιούμε το άσπρο σαπούνι γιατί το πράσινο γαριάζει. Επίσης θα χρειαστούμε ανθρακική σόδα ή αλλιώς σόδα πλυσίματος όπως ξέρουμε και βόρακα. Προσοχή εδώ πέρα να μην το μπερδέψουμε με το βορικό οξύ που πουλάνε στα φαρμακεία. Βόρακα χρειαζόμαστε εμείς. Τώρα θα πρέπει να τρίψουμε την πλάκα το σαπούνι και θα την βάλουμε σε μια κατσαρόλα μαζί με ένα λίτρο νερό που βράζει. Σε έναν τρίφτη θα τρίψουμε το σαπούνι. Μπορούμε να βάλουμε και ολόκληρη την πλάκα μέσα στο βραστό νερό και να ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Απλά αν το τρίψουμε θα γίνει πιο εύκολη η διαδικασία. Με μία πλάκα σαπούνι που θα τρίψουμε, θα φτιάξουμε ένα απορριπαντικό για το πλυντήριο ρούχων γύρω στα 5 λίτρα. Τρίψαμε μία πλάκα σαπούνι. Θα τη ρίξουμε τώρα στην κατσαρόλα, ήδη έχουμε βάλει ένα λίτρο νερό που βράζει. Θα ρίξουμε μέσα το σαπούνι το τριμμένο και θα ανακατεύουμε σιγά σιγά μέχρι να λιώσει. Θα χαμηλώσουμε και λίγο τη φωτιά. Λοιπόν. Ωραία. Το ανακατεύουμε λίγο για να αρχίσει να λιώνει. Δεν θα αργήσει. Έχουν περάσει 6-7 λεπτά. Βλέπουμε ότι ήδη το σαπούνι έχει λιώσει. Ωραία. Χαμηλώνουμε αρκετά τη φωτιά. Και θα ρίξουμε τώρα μία κούπα βόρακα και μία κούπα μαγειρική σόδα. Θα ρίξουμε μία κούπα σόδα. Να ανακατεύουμε καλά. Και συνέχεια θα ρίξουμε και μία κούπα βόρακα. Καλό είναι εδώ θα ρίξουμε και το βόρακα να μην είμαστε πολύ πάνω από το κατσαρολάκι. Για να μην εισπνέουμε τις αλοχημιάσεις. Ξαναλέμε. Να μην μπερδευτούμε, άλλο το βορικό οξύ και άλλο βόρακας. Επίσης, καλό είναι ο χώρος να αερίζεται. Ανακατεύουμε καλά να λιώσουν. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να προσθέσουμε και αρκετές σταγόνες από εθέριο έλαιο που μας αρέσει. Έτσι ώστε να πάρουμε ένα μοσχομυριστό απορριπαντικό. Στη συνέχεια θα αφήσουμε το μείγμα αυτό να κρυώσει και μετά θα το ρίξουμε σε ένα 5-λίτρο κουβά όπου θα συμπληρώσουμε με νεράκι ή τα πεσταγμένο νερό ή μπορούμε να βάλουμε και ένα τσάι βοτάνων μέσα. Στην αρχή όταν θα το ρίξουμε στο κουβά, αυτό θα είναι υγρό το απορριπαντικό μας. Στη συνέχεια όμως, όσο θα κρυώνει, αυτό θα γίνεται σαν ζελέ. Δεν μας πειράζει, έτσι και αλλιώς αυτό είναι ο σκοπός μας. Συνεχίζουμε να ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν όλα τα κομμάτια και ρίχνουμε και λίγες σταγόνες. Εμείς ρίχνουμε τώρα εθέριο ήλιο λεμόνι, ό,τι αρέσει στον καθένα. Θα ρίξουμε το απορριπαντικό μας μέσα στο πλαστικό κουβαδάκι. Ωραία. Και θα συμπληρώσουμε τώρα με άλλα 4 λίτρα απιονισμένο νερό. Τώρα, αν κάποιοι κάνετε τη διαδικασία να πιάσετε και βρόχινο νερό, εντάξει. Βέβαια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και νερό της βρύσης. Αυτό βέβαια δεν ενδείκνεται σε περιοχές όπως είναι και εδώ η δική μας, που το νερό είναι αρκετά σκληρό, έχει πολλά άλατα. Επομένως φτιάχνουμε τώρα ένα απορριπαντικό, το οποίο έχει ένα συνολικό κόστος γύρω στο 1,90, 1,20 είναι η διαδικασία προηγούμενη, συν το απιονισμένο νερό. Βλέπουμε ότι ήδη έχει φτάσει, έχει γεμίσει το κουβαδάκι.
να το ανακατεύουμε. Το απορριπαντικό μας βέβαια δεν είναι ακόμα έτοιμο. Θα πρέπει τώρα να το κλείσουμε και να το αφήσουμε ένα 24ωρο για να δέσουν τα υλικά και να στερεοποιηθεί λιγάκι. Βλέπουμε ότι ήδη, μόλις τώρα που αρχίζει και κρυώνει το σαπούνι, βλέπουμε ήδη ότι έχει αρχίσει και γίνεται σαν ζελέ. Στο πλυντήριο χρησιμοποιούμε μια ποσότητα ίσα ίσα να γεμίσουμε τη θήκη του απορριπαντικού. Στο δικό μου πλυντήριο, για παράδειγμα, εγώ χρησιμοποιώ ένα φιτζανάκι του καφέ περίπου. Αυτό ο καθένας ανάλογα με το πλυντήριο που έχει. Πέρασαν 24 ώρες. Να το ανοίξουμε. Βλέπουμε το απορριπαντικό μας είναι έτοιμο. Αν το κοιτάξουμε, έχει πάρει τη μορφή ζελέ. Ωραία. Από αυτό το απορριπαντικό συνήθως βάζουμε περίπου ένα φλιτζανάκι του καφέ. Τώρα, αν η θήκη του πλυντηρίου παίρνει λίγο ακόμα και θέλουμε να τη γεμίσουμε, βάζουμε λίγο παραπάνω. Αυτή την ποσότητα θα τη ρίξουμε μέσα στη θήκη του απορριπαντικού του πλυντηρίου μας. Δεν υπάρχει κανένας φόβος για το πλυντήριο. Το πλυντήριο δουλεύει άψογα. Η ποσότητα που χωράει ένα φλιτζανάκι του καφέ είναι γύρω στα 100 ml, 100 και κάτι. Οπότε αν υπολογίσουμε ότι εμείς έχουμε φτιάξει ένα απορριπαντικό 5 λίτρων με κόστος 1,90, καταλαβαίνουμε πόσο φτηνή μας βγαίνει κάθε πλύση. Το απορριπαντικό αυτό διαρκεί για περίπου 45 πλύσεις. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, εξαρτάται από την ποσότητα φυσικά που βάζει ο καθένας στο πλυντήριο. Επίσης, σαν μαλακτικό στο πλυντήριο ρούχων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξύδι, λευκό. Υπάρχουν διάφορες συνταγές για μαλακτικό ρούχων. Όλες εύκολες είναι, θα τις δούμε αυτές σε επόμενο βιντεάκι. Καλές πλύσεις!